Καλησπέρα, ε, ένα καινούριο βίντεο, τεχνικό βίντεο για το σύστημα Deos. Αφορμή για το βίντεο αυτό είναι μια ερώτηση ενός συνεργάτη, ενός καλού συνεργάτη, που έχει την εξής εφαρμογή. Σε μια εφαρμογή πισίνας κτλ. κτλ. έχει έναν χλωριωτή τρίτου κατασκευαστή που συνδέεται με το σύστημά μας μέσω Modbus, δικτύου Modbus. Ε, και τι κάνει είναι πολύ κοινή κατάσταση στον κόσμο του Modbus. Ε, έχει για παράδειγμα 16 ψηφιακέ εισόδου για μα, εξόδους για αυτό, το οποίο λέει 01 ανοιχτό κλειστό, ναι, όχι, 16 ξεχωριστά πράγματα. Αντί να χρεώσει 16 ξεχωριστού register, χρησιμοποιεί έναν register ε, ακέραιο αριθμό ούτω ή άλλω, μιλάμε για Modbus, και αυτός ένα register και αυτό μεταφράζεται σε 16 ψηφιακά ε, ψηφιακές εισόδους για μας. Είναι το λεγόμενο analog to digital κτλ. κτλ. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Να'τε στις 16 καταστάσεις που είναι η είσοδος, η, η είσοδος από τον χλωριωτή έξοδος για τον χλωριωτή είσοδος για μας, ε, 16 ξεχωριστές καταστάσεις. 4, 4, 4, 4. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Και ας πούμε ότι αυτή εδώ η περίπτωση είναι χλωριωτής status on-off. Αν σε αυτό το σημείο σου δώσω 0, τότε το status του χλωριωτή μου είναι σβηστό. Άμα σου δώσω σε αυτό το bit το 2, 4, 6, 8, 9, 10 από αριστερά ή τη μάντισα από ανάποδα αυτό είναι 0, είναι σβηστό. Αλλιώ είναι άσο. Και τι γίνεται στο Modbus που δεν μεταφέρει, μπορεί να μεταφέρει, αλλά τέλο πάντων είναι ακέραιο αριθμό, έστω ότι μου πετάει τον αριθμό. 43 ,690 θα το πάμε ανάποδα, πώς θα καταλάβω εγώ ότι, α, ότι ποια είναι η κατάσταση, του χλο, το status, το χλωριωτή. Κρατήστε αυτό το 43690 για να το καταλάβουμε. Πάω εγώ στο Calculator των Windows. Δεν πάμε στο Standard που κάνουμε προσθέση 8 συν 3 ίσον 11. Πάμε στο Programmer. Ωραία και έχει εδώ πέρα τέσσερις καταστάσεις δεκαεξαδικό, δεκαδικό, οχταδικό binary και μου βγάζει, μου στέλνει στο Modbus δεκαεξαδικό το 43690 γράφω εγώ όταν είμαι στο decimal 43690 άμα δείτε να το ο διαδικός 1 0 1 0 1 0 1 0 το έκανα για να μου φαίνεται ωραίο 1-0-0-0. Για να το καταλάβω. Δηλαδή, ανοιχτό, κλειστό, ανοιχτό, κλειστό και ό,τι αντίστοιχα σημαίνουν όλα αυτά. Και ξαφνικά μου ανάβει ο χλωριωτή. Εγώ θα πάρω, σα το λέω, σα το αποκαλύπτω, το 43-754. Για να δούμε εδώ πέρα. Αν πάω εδώ πέρα, 43-754. Άμα δείτε εδώ πέρα είναι 1 0 1 0 1 0 1 1 1, 0 κτλ. 1 1 Αυτό εδώ το 1. Να το. Αυτό εδώ το 1. Οπότε μια, ένα νούμερο, ένα ακέραιο στην είσοδό μου μεταφράζεται σε 16 bit. Πώ το παίρνω εγώ στον κόσμο, πώ παίρνω αυτά τα 16 ε, bit από 16 bit για να τα βάλω on off στο σύστημά μου. Προφανώς έχει η Macro Library ιντέος. Πάω Παύμα ναι, other, converter. Τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Εντάξει. Απλώς σε, σιγά σιγά σου έρχεται. Bit to UE, bit είναι το bit, UE είναι Universal Input. Ε, δεν θέλουμε εμείς, θέλουμε το αντίστοιχο. Ε, FL, float, to bit από float να μου δώσει ο κόσμο του Modbus ένα float έναν αριθμό δηλαδή έναν ακέραιο έναν πραγματικό αριθμό για να τον κάνω bit έχουμε one float value to one bit value to two bit value to four bit value to eight float ουσιαστικά αυτό σε αυτήν την περίπτωση είναι δύο, τρεις τέσσερις περιπτώσεις αυτού float 1 bit 1. Μέχρι 16 απλό. Συνήθω 16 απλό. Γιατί παίρνουν 16 απλό register από το Modbus. Αυτό είναι. Και ταυτόχρονα ανάποδα, εγώ θέλω να κάνω, να το στείλω να, την αντίστροφη πορεία. Το κάνω σε ένα βήμα από bit του universal input. Και χρησιμοποίησα αυτή. Υπάρχει εδώ πέρα η universal ε, large eh, universal και large, αυτό είναι το large. Αλλά εμεί παίρνουμε αυτό. Οπότε έχουμε μία bit του we we του bit. Το βάζω, τι κάνω όταν θέλω να καταλάβω πώς δουλεύει μία macro library, τι κάνω, πάω ένα ξεχωριστό κουβά, το έχουμε συζητήσει κάτι δίαν, τι σημαίνει κουβάς, χρησιμοποιώ ό,τι χρειάζεται αυτό και το σώνο, δύο-τρεις σημειοσούλες και το σώνο. Να την ή e. UE to bit. Να την η bit του UE. Όταν θέλω να χρησιμοποιήσω εισόδους και εξόδους, δεν έχω καμία φαγούρα να πάω σε πραγματικά. Παίρνω system integration είσοδο και system integration έξοδο κατά περίπτωση. Και παίρνω και μία σελίδα γραφικών στην οποία βάζω τα γραφικά της κάθε σελίδας να δω πώς δουλεύει. Δεν περιμένω ούτε να... Γιατί είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Και έχω βάλει εδώ πέρα. Αν δείτε, αυτό που κάνω είναι τυπική περίπτωση. Εδώ είναι η ε, SI, System Integration Universal Input, όπου θα του καρφώσω μια τιμή στο hand και την τιμή. Εδώ είναι UI to bit, Nata, και θα δω τα νούμερα που μου αλλάζουν, τα νούμερα που του βάζω και τα bit μου βγάζει. Και με το αντίστροφο, έχω σύνδεση αυτή εδώ πέρα για να κάνω το αντίστροφο. Όταν του βάζω bit. Να μου βγάλει FL. Και εδώ πέρα την πραγματική έξοδο. Αυτό είναι η κλασική περίπτωση: να το δουλεύετε έτσι, σε 5 λεπτά θα βγάλει τι απαντήσει. Όταν έχει κάτι παράξενο, δουλέψτε το πια macro library. Αν δεν βγάλετε άκρη, με ρωτάτε, σου στέλνω UE to bit. Παίξτε για να καταλάβει και να σου γίνει και, και, και κτήμα. Ε, πάμε την έκανα αυτή για να δούμε και το αποτέλεσμα. Δεν μην κολλάμε πάρα πολύ. Το έχω κατεβάσει. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχω την είσοδο. Με το hand που θα καρφώνω εγώ την τιμή. Να δούμε. Να την είσοδο που την έχω βάλει cross reference εδώ πέρα. Αυτό που θα μου βγάζει, το οποίο δίνει reference, το δουλεύω όπου θέλω. Και μετά κάνω το αντίστροφο για να δω πού μου το βγάζει και δεν τα Ταντό Τα δώ μου το παίρνει αυτά εδώ τα ντο. Λοιπόν, νομίζω ότι σας μπερδεύω. Βάζω εγώ την τιμή, όπως λέγαμε πριν, 43,690. Ότι μου στέλνει το Modbus και καλά, 43 δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή. 6,90 το κωδικό του. Την πήρε την τιμή, 43,690. Macro Library, εμείς με συγχωρείτε, Cross Reference εδώ πέρα, και μου βγάζει. 43609 πάτησα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίο βίντεο. 43690. Πάπ. Και βλέπετε εδώ πέρα το. Ε, α, πάμε. 1-0-1-0. Μην κάνετε λάθο. 1-0. Γι' αυτό σα λέω παίξτε. 1-0-1-0. Ε, Γι' αυτό λέμε από το τελευταίο. Προ το πρώτο. Εντάξει, το πάει ανάποδα. Γι' αυτό σας λέω δοκιμάστε. Και μετά, άμα το κάνω, αντί για 43, 6, 90, 43, 7, 54. Α, και βλέπετε τι εξόδου εδώ πέρα κατευθείαν. Να, δηλαδή, οι έξοδοι. 1 1-0, 1-0, το βλέπετε ανάποδα. Ακριβώ, είναι η λογική. Και πάμε τώρα και του δίνω εδώ πέρα 43, 6, 90, 43, 7, 54. Για να δούμε ποιο θα αλλάξει. Το. το 7. Αυτό αλλάζει. Για να τα σβήσουμε. Αυτό αλλάζει. Για να το δούμε. 43,690. Μου στείλε το μπας. 43,690. Αυτά είναι... Ποπ, το σβήσε. 43,754. Ποπ, μου το άναψε. Το... Οπότε αυτά πλέον, από αυτήν εδώ τη macro library, η έξοδοι αυτού που είναι reference, μπορώ να πάρω 10, σε άλλη macro library 16 cross reference του 1 bit. Εδώ μπορεί να γίνει το ανάποδο. Θα φέρω 16 bit από αλλού, από αλλού. Θα μου βγάλει ένα νούμερο, το οποίο θα το στείλω εγώ στο register του... σε άλλη περίπτωση, στο Modbus, για να ανάψω ή να σβήσω ένα ρελέ. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για οποιαδήποτε ερώτηση. Με χαρά να το συζητήσουμε.